Ηχείστε οι σάλπιγγες. Καμπάνες βροντερές δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου. Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει. Και ακέραιος φλέγετος με στάδι το ναός. Και από ψηλά νεφέλη δόξα στον εσκέπη. Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 1943. Η κηδεία του Κωστή Παλαμά στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Το χρονικό μιας μοναδικής σε πατριωτική έξαρση ημέρας στην πιο δύσκολη φάση της γερμανικής κατοχής. Ο Παλαμάς πέθανε σε ηλικία 84 χρόνων λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Δεν άντεξε στις στερήσεις, στην εξάντληση και στον ψυχικό πόνο. Χάθηκε το μεγάλο φωτεινό πνεύμα, ο καθοδηγητής, το σύμβολο. Το ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης, κοίταξε απ' το χέρι του τίποτα να μην πάρεις, κι αν διψάχεις μην το πεις από τον κάτω κόσμο το νερό της αρνησιάς, φτωχό κομμένο διόσμο. Μην το πεις κι ολότερα και αιώνια μας ξεχάσεις. Βάλε το σημάδι σου, το δρόμο να μην χάσεις. Ηχείστε οι σάλπιγγες. Ο Σικελιανός, με το συγκλονιστικό επικίδιο ποίημα του, ξεσήκωσε τότε τις καρδιές των σκλαβωμένων Ελλήνων. Το θλιβερό γεγονός έγινε έναυσμα για αφύπνιση αισθημάτων και γέννησε μηνύματα ελπίδας. Ο εθνικός θρήνος μετατράπηκε σε χωρικό αρχαίας τραγωδίας και πεάνα νίκης. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος που παραβρέθηκε στην κηδεία του Παλαμά. Απότιση φόρου τιμής και ξέσπασμα λαού. Τέσσερις χαρακτηριστικές μαρτυρίες νέων της δεκαετίας του 40 δίνουν το στίγμα εκείνης της εποχής και ζωντανεύουν το χρονικό της 28ης Φεβρουαρίου 1943. Της ημέρας που δεν ξεχνούν οι παλιότεροι και πρέπει να γνωρίζουν οι νεότεροι. Δημήτρης Σιατόπουλος, νεαρός δικηγόρος και λογοτέχνης στα χρόνια της κατοχής. Μέλος της παρέας των πνευματικών ανθρώπων που συντρόφευαν τον Παλαμά στα τελευταία χρόνια της ζωής του και αντλούσαν από τη σοφία του. Γιώργος Ντούμας, ο φοιτητής που σήκωσε στην πλάτη του το φέρετρο του Παλαμά δίπλα στον Σικελιανό. Ο εκφραστής της αδούλωτης της ελληνικής νεολαίας που πολεμούσε τη βία με το ψυχικό σθένος της. Δημήτρης Συναδεινός, Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Παλαμά. Πρωτογνώρισε τον ποιητή ως φοιτητής ακόμη πριν από τον πόλεμο και έκανε την εικόνα του σύμβολο για όλη του τη ζωή. Μανώλης Μεγαλοκονόμος, ο παλέμαχος φωτορεπόρτερ. Ο φακός του έχει καταγράψει 7 δεκαετίες ελληνικής ιστορίας και τα ντοκουμέντα του από την κατοχή είναι μοναδικά. Φεβρουάριος 1943. Στιγμές σκληρής δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό. Τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έχουν κάνει τη ζωή αφόρητη. Και ο άγριος χειμώνας εκείνης της χρονιάς δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Φοβερός χειμώνας και τραγωδία λαών. Τραγωδία του ελληνικού ανθρώπου. Μια κατοχή φρικτή. Πριν 15 μέρες, δηλαδή γύρω στα μέσα του Φλεβάρη, είχε κηρυχθεί η πολιτική επιστράτευση. Και εκείνες τις μέρες ετοιμαζόταν και μια στρατιωτική επιστράτευση από τις γερμανικές αρχές κατοχής για δύο μεραρχίες ελληνικές να σταλούν ψηλά στη Ρωσία, όπως είχαν κάνει και στην υπόλοιπη κατεχόμενη Ευρώπη. Και εμείς οι πνευματικοί τότε νέοι και όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι και ο φοιτητικός κόσμος και ο λαός ολόκληρος είχαμε ξεσηκωθεί να ματαιώσουμε αυτήν την φοβερή επιστράτευση, τη στρατιωτική και την πολιτική βέβαια. Εγώ καθόμουν και τότε ακόμα στη Νέα Σμύρνη μετά
και πήγαινε περπατώντας σχεδόν από τη Νέα Σμύρνη επάνω και έβλεπα όλο το δράμα, ήταν στα σκαλοπάτια εκεί των Αθηνών, Φιλελλήνων, έτσι τα, αυτά τα παιδιά που φώναζαν «Πεινάω, πεινάω, πεινάω». Ήταν το καθημερινό πρωινό αυτό, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και τους αποσκελετωμένους και πολλούς άλλους που με τα καροτσάκια, τα χειροκίνητα καροτσάκια, πηγαίναν τους νεκρούς στα νεκροταφεία. Εικόνες κατοχής. Φοβερές εικόνες. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βαρσοβία, σε όλη την Ευρώπη. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, η καταράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η εξαθλίωση, ο θάνατος. Το 1943, με προχωρημένο τον πόλεμο και με τον Χίτλερ να βλέπει πως χάνει πλέον το παιχνίδι, η ναζιστική θηριωδία έχει φτάσει στο έπακρο. Εκείνη τη χρονιά λήγησε ο μεγάλος ποιητής. Μέσα από τα κάγκελα τα όρατα της απέραντής μας φυλακής, μέσα στο κελί το σκοτεινό μας, δεν εβάσταξες τον πόνο της φυλής και έπεσες σαν δρύς από τα χτυπήματα κάποιων μαύρων ξυλοκόπων στο σκοτάδι της νυχτιάς της τραγικής, δίχως να προσμείνεις την αχτίδα της καινούριας χαραυγής. Με αυτούς τους στίχους αποχαιρέτησε τον Κωστή Παλαμά ο ποιητής Σωτήρης Σκύπης. Ο Παλαμάς πέθανε πριν προλάβει την καινούρια χαραυγή. Στα στερνά του όμως χρόνια έγινε μάρτυρας όλων των μεγάλων στιγμών που έζησε η Ελλάδα. Των δύσκολων, των ηρωικών και των τραγικών στιγμών που ξεκινάνε από τη δικτατορία Μεταξά, κορυφώνονται με το έπος της Αλβανίας και πνίγονται στη μαυρίλα της κατοχής. Αθήνα, αρχές της δεκαετίας του 30. Ο Κωστής Παλαμάς ζει σε ένα νοικιασμένο σπίτι στην οδό Ασκληπιού 3. Κλεισμένο στο γραφείο του, στις μελέτες του και στην περισυλλογή του. Ένας νεαρός φοιτητής από την Πάτρα, ο Δημήτρης Συναδεινός, έχει το μεγάλο πόθο να γνωρίσει τον Κωστή Παλαμά, το ίνδαλμά του, και τον επισκέπτεται σπίτι του. Μου άνοιξε η κόρη του η Ναυσικά. Της είπα ότι είμαι από την Πάτρα, ότι είμαι φοιτητής, ότι δεν πρόκειται να μείνω πολύ εδώ, αλλά θέλω να γνωρίσω προσωπικά τον ποιητή που τόσο τον αγαπώ και τόσο τον διαβάζω. Μου είπε ότι ξέρεις, καλό μου παιδί, είναι πολύ απασχολημένος σε αυτή τη στιγμή και φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο να σε παρουσιάσω. Αλλά σε μια στιγμή τα ακούστηκε μια φωνή από μέσα. Ναρσί, Ναρσί, Ναρσί. Είχε ακούσει ότι είμαι από την Πάτρα και αμέσως έπηξε μια φωνή να πάω να τον δω. Με πέρασε μέσα. Του φίλησα το χέρι. Με ρώτησε για την Πάτρα, για το σπίτι του, το πατρικό. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Έμεινα εκστατικός από την λαχτάρα του να μάθει λεπτομέρειες για το πατρικό του το σπίτι. Όταν τελειώσαμε τις συζητήσεις μας για την Πάτρα και τις λεπτομέρειες που μου ζήτησε να του πω για πολλά μέρη των πατρών, με ρώτησε για το νεκροταφείο. Εκεί άλλωστε είχαν ταφεί ο πατέρας του και η μητέρα του. Του φίλησα το χέρι και έφευγα γιατί θεώρησα ότι η ώρα που τον είχα απασχολήσει ήταν πάρα πολύ. Όταν έβγαινα όμως από την πόρτα του γραφείου, κοντοστάθηκα λιγάκι και μου φωνάζει από μέσα «Και έλα εδώ, και έλα εδώ». Εγώ γύρισα, μου λέει «Εσύ κάτι άλλο θέλεις». Και τότε είχα στην τσέπη μου ένα ποιηματάκι γραμμένο. Ήμουν ερωτευμένος με ένα κοριτσόφυλλο εκείνη την εποχή και του είχα γράψει ένα ποιηματάκι για να το δώσω στο χέρι της όταν θα την έβλεπα κάποτε μπροστά στον δρόμο. Του το έβγαλα λοιπόν και ήθελα να το διαβάσω. Του το διάβασα
με κοίταξε έτσι με ένα χαρούμενο βλέμμα, σηκώθηκε απάνω μου, χτύπησε την πλάτη και μου λέει, στην ηλικία σου θα το υπέγραφα κι εγώ. Δεν ήταν σπουδαίο το ποίημα βέβαια, ήταν ένα παιδικό ποίημα. Αλλά όταν του φίλησα το χέρι και έφυγα από εκεί, δεν πατούσα στη γη. Θεωρούσα ότι περπάταγα πάνω σε ένα σύννεφο ωραίο. Ο πόλεμος του 40. Ξεκίνημα του έπου της Αλβανίας. Ο Δημήτρης Ιατόπουλος φεύγει για το μέτωπο. Το ίδιο και ο Γιώργος Ντούμας, ο οποίος θα τραυματιστεί μάλιστα και θα πάθει κρεοπαγήματα. Ο Μανώλης Μεγαλοκονόμος πηγαίνει πολεμικός ανταποκριτής. Και ο Δημήτρης Συνοδεινός ετοιμάζεται επίσης για το μέτωπο. Πριν φύγει, πηγαίνει με μια ομάδα δημοσιογράφων να αποχαιρετήσει τον Παλαμά. Έδωσε την εντολή και περάσαμε μέσα. Εγώ έμεινα στην πόρτα, οι δημοσιογράφοι του στρατιωτικά αντιμένοι πήγανε πιο κοντά. Ήταν ξαπλωμένος δίπλα σε μια πολυθρονίτσα που ήταν στο διβάνι του, το που κοιμόταν εκεί ποιητής. Του θέσαμε λοιπόν το ερώτημα για ένα μήνυμα που θα μπορούσαν να μεταδώσουμε στα αγωνιζόμενα εκεί παιδιά, στα βορειοϋπηρωτικά βουνά. Εκούνησε το κεφάλι του, σκέφτηκε λιγάκι και με βραχνή φωνή μας απήγγειλε αυτό το ποίημα που λέει «Το μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21». Αυτό μονάχα θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Φιλήσαμε το χέρι και συγκινημένοι φύγαμε με γιωμάτη την ψυχή μας ότι πάμε εκεί να επιτελέσουμε το καθήκον μας την ιερή εκείνη στιγμή του πολέμου. Αθήνα, 27 Απριλίου 1940. Πρώτη ημέρα της κατοχής. Στις 8 και 10 το πρωί, οι κατακτητές μπαίνουν στην πρωτεύουσα και ύστερα από λίγο υψώνουν τον αγγιλωτό σταυρό στην Ακρόπολη. Ο Δημήτρης Χιατόπουλος έχει επιστρέψει, καταβεβλημένος από το μέτωπο, μόλις την προηγουμένη. Θα συναντηθεί με τον Κωστή Παλαμά. Ύστερα από 10 μέρες περίπου από την άφιξη των Γερμανών, ήταν συγκλονισμένος. Έλεγε ότι αυτή δεν είναι λαός, είναι θεομηνία. Δεν παρέλειπε να πει ότι είναι ένας σπουδαίος και δημιουργικός λαός ο γερμανικός λαός. Αλλά έλεγε τούτο, αν τον κουρδίσει στρατιωτικά γίνεται ένα ρομπότ. Και αυτό έλεγε και το έλεγε συνεχώς. Είναι ένας θαυμάσιος λαός, ένας έξοχος, ένας δημιουργικότατος λαός, αλλά αν τον κουρδίσει στρατιωτικά γίνεται ένα ρομπότ. Και οι Γερμανοί είχαν και αρκετά κουρδιστεί, όχι μόνο από το Χίτλερ, αλλά και από εκείνη την παλιά συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία ήταν κάπως ταπεινωτική. Και βρήκε την ευκαιρία ο Χίτλερ, ο οποίος ήταν μία από εκείνες τις φοβερά εγκληματικές, θα τις έλεγα μεγαλοφυΐες. Βρήκε την ευκαιρία και κυριάρχησε να πούμε στο λαό αυτό, αφού του σήκωσε όσο μπορούσε περισσότερο τα σοβινιστικά αισθήματα. Την περίοδο της κατοχής γυρίσατε πια από το μέτωπο, συνεχίσατε το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ. Ασφαλώς έπρεπε να το συνεχίσουμε, αλλά μας είχαν καλέσει μάλλον στην Κουμαντατούρ. Η Κουμαντατούρ ήταν εκεί η Κοραή δεξιά στο Μέγαρο, τρίτο τέταρτο πάτωμα, δεν θυμάμαι, και πήγαμε εκεί πέρα εγώ, ο Φιλοπίμην Φίνος, ο Δρυμαρόπουλος, όλοι να πούμε, ο Νόβακ, όλοι οι συνάδελφοι εκεί πέρα, δεν ξέρουμε ακόμα τι εστί η Γερμανός, καλά-καλά, και ζητήσαμε άδειες για να παίρνουμε τα γεγονότα. Και μάλιστα ο Φιλοπίμην Φίνος, ο οποίος ήξερε και καλά γερμανικά,
Μιλούσε λίγο ζωηρά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εστί Γερμανός καλά-καλά. Και έλεγε ότι πώς θα πρέπει να έχουμε μια βίζα να μας επιτρέψει να παίρνουμε κι εμείς. Η δουλειά μας είναι αυτή. Όπου στο τέλος φαίνεται ο Φιλοπίμην είπε με λίγο τόνο αυτά τα πράγματα και ούτε λίγο το πολύ όπως είχε αυτός ο... Δεν ξέρω τον βαθμό του, τι βαθμό είχε. Είχε το όπλο του επάνω στο γραφείο. Αρπάζει το όπλο και λέει «Ράους! Ράους!» Και το μεταξύ ήρθαν και δύο άλλοι που ήταν απ' έξω, τις ακλητήρες και τις στρατιώτες, και μας πετάκλαιναν κλωτσιδών έξω. Οι αρχές κατοχής δεν επέτρεπαν φωτογραφίσεις και καταδίωκαν τους φωτορεπόρτερς. Φωτογραφικά όμως ντοκουμέντα της εποχής υπάρχουν πολλά, γιατί οι επαγγελματίες, όπως ο Μανώλης Μεγαλοκονόμος, αψηφούσαν τις απαγορεύσεις. Χρησιμοποιούσαν κρυφά τις μικρές μηχανές τους ή κατάφεραν με διάφορους άλλους τρόπους να προμηθεύονται φωτογραφικό υλικό. Και πήγαινα πρωί-πρωί και έβλεπα τους φακέλους των Γερμανών. Που όπως ξέρετε, κάθε Γερμανός μετά το όπλο του είχε και μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε τα πτώματα που ήταν στα καροτσάκια και τα πήγαιναν στο νοικοταφείο, τα δύνατα παιδιά που φωνάζανε «Πεινάω» και ό,τι παράξενο έβλεπαν. Και πήγαινα εγώ και έβλεπα τις φωτογραφίες των Γερμανών με τα γερμανικά ονόματα, τα οποία ήταν Meissner, διάφορα ονόματα. Και όταν έβλεπα κάτι που με ενδιέφερε, έλεγα στον συνάδελφο και φίλο μου «Σε παρακαλώ, κάντα δυο φορές». Αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες που συγκέντρωνα εγώ και τις ανατυπώνανα αυτοί οι φίλοι μας, τις έπαιρνα και είχαμε έναν τρόπο και τις στέλναμε έξω. Έτσι λοιπόν έχετε καταγράψει την κατοχή με ναι. τους φακούς τους γερμανικούς όμως. Τους γερμανικούς φακούς. 1943. Πρώτοι μήνες μιας κρίσιμης χρονιάς για τις εξελίξεις του πολέμου στα ευρωπαϊκά μέτωπα. Η έκτη στρατιά του Χίτλερ χάνει τη μάχη του Στάλινγκρατ και αναγκάζεται σε υποχώρηση. Το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως βρίσκεται στην πιο δραματική του φάση. Οι αεροπορικές επιδρομές των Ναζί στο Λονδίνο συνεχίζονται, με θύματα άμαχο πληθυσμό. Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ έχουν μυστική συνάντηση στην Καζαμπλάνκα, στην οποία αποφασίζεται η απόβαση στη Σικελία. Στην κατοχική Αθήνα, η πείνα, οι στερήσεις, η μαύρη αγορά, αλλά και η έντονη δραστηριοποίηση των αντιστασιακών ομάδων. Στις 11 Ιανουαρίου δολοφονείται ο Γιάννης Τσιγάντες και υφίσταται κέριο πλήγμα η οργάνωσή του Μίδας 614. Η απειλή πολιτικής επιστράτευσης έχει ξεσηκώσει την νεολαία και αρχές Φεβρουαρίου αρχίζουν συζητήσεις για την ίδρυση της ΕΠΟΝ. 27-28 του Φλεβάρι. 27 του Φλεβάρι ήταν Σάββατο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Δημήτρη, εδώ Ηλίας, ήταν ο Ηλίας ο Βενέζης. Ήταν περίπου 9 η ώρα το πρωί. Πέθανε ο Παλαμάς και το βιβλιοπωλείο του Ελευθερουδάκη μόλις τώρα άνοιξε και έχει τη φωτογραφία του και λαμπάδες και βιβλία του Παλαμά στη βιτρίνα. Εμένα με έπιασε ένας κόμπος. Απεβίωσε χθες ο Κωστής Παλαμάς. Ο λίγας μόλις ημέρας μετά τον θάνατο της σύζυγου του απέθανε χθες την πρωίαν ο ποιητής Κωστής Παλαμάς. Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη εις τον ναό του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών. Και το απόγευμα στις 4 περίπου η ώρα πήγαμε στο σπίτι συντροφιά ο Κλέον ο Παράσκος, ο Κωστής ο Βελμύρας, ο Γιάννης ο Σιδέρης. Μου φαίνεται ότι ήταν και ο Ηλίας ο Βενέζης. Ήταν και ο Ηλίας ο Βενέζης. Πήγαμε στο σπίτι του Παλαμά, όπου εκεί βρήκαμε το Μυριβίλη και το Θεοτοκά. Τον είχαν σε ένα διβάνι στο γραφείο του μέσα, το δωματιάκι εκείνο το οποίο χρησιμοποιούσε για γραφείο, και τον είχαν σκεπάσει με κλαδιά αυτής αμυγδαλιάς. Δεν είχαν τίποτα. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και φοβερό. Αυτή ήταν η πρώτη μου δοκιμασία με το θάνατο του μεγάλου. Πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, πρωί. Σε λίγο, ο χώρος όλος εδώ θα γεμίσει από χιλιάδες κόσμο.
Εκείνη την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου του 1943, μόλις βγήκα από το σπίτι μου, έμενα τότε πουλής και έρμο, πήρα την εφημερίδα μου και αντικρίζω εμβράντητος, πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Ξεκινάω αμέσως με το ταχύτερο βήμα μου για το πρώτο νεκροταφείο. Πλάι στα κάγκελα του Εθνικού Κήπου είδα κόσμο να περπατάει συνοστιζόμενος. Επάγωσα. Λέω, δεν θα προλάβω. Δεν θα προλάβω, θα μείνω απόξω. Θεέ μου, βόηθαμε. Τα πόδια μου δεν με βοηθούσαν πολύ από τότε. Είχα τραύματα στα πόδια, κρυπαγήματα. Παρ' όλα αυτά έκανα την προσπάθεια. Φτάνω μέχρι την ώρα αναπαύσεως, την οποία βλέπω κατάμαυρη. Τότε κοκάλωσα. Φτάνω μέχρι την πόρτα του Ναΐσκου, του πρώτου νεκροταφείου, βλέπω φρουρά στη φύλακα. Έξω μία πλημμύρα κόσμου, μία ανθρωποθάλασσα. Υπολογίζουν πολλοί ότι ήταν 35.000, άλλοι λένε 30. Ήταν 40-45.000 κόσμος. Βλέπω στη φύλακα φρουρό. Μου κάνει την κοινή κίνηση. Φυσικά δεν μπορούσα να μπω στην εκκλησία. Το ίδιο θέλανε οι χιλιάδες του κόσμου. Ναι. Πάω από την πλαϊνή είσοδο αστιφύλακας. Γύριζα σαν απελπισμένος, δεν ήξερα τι να κάνω. Τη στιγμή εκείνη φτάνει ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός με τη συνοδεία του. Με ένα θράσος που δεν ήξερα τι είχα, δεν ήμουν ποτέ θρασής, πετάγομαι μπροστά του, σταματάω, με κοίταξε σαν περίεργα, σαν φοβισμένα, ίσως σε μια στιγμή που ήξερε ο άνθρωπος τι ήμουνα και ποιος ήμουνα. Ναι. Για τέτοια εποχή. Και μου τίνει το χέρι του. Του φυλάω το χέρι, ξεκινάει να μπει στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία και εγώ μαζί με τη συνοδεία του μπαίνω από την εκκλησία, από την πόρτα, χωρίς να με εμποδίσει κανείς. Περνάω πίσω από την Αγία Τράπεζα, βγαίνω από την άλλη πόρτα του ιερού και βρίσκω ένα στασίδι και κάθομαι. Στέκομαι μάλλον. Σε λίγο αρχίζει η νεκρόσμονος ακολουθία. Πήγαμε στο σπίτι της οδού Περιάνδρου και ακολουθήσαμε το ξόδι σε μια, ανάμεσα σε μια λαοθάλασσα κυριολεκτικά, και κατορθώσαμε και μπήκαμε μέσα στο ναό. Εκεί αντάμωσα και τον φίλο μου τότε φοιτητή, τον Γιώργο τον Ντούμα. Και εκείνος συντριμμένος, ας πούμε, κλαμμένος. Θυμάσαι όταν πρωτομπήκα στην Μητρόπολη ότι βρήκα εσένα μπροστά μου τον πρώτο πρωτοκούρικα. Και ήσουν κλαμμένος. Κλαμμένος ακριβώς, διότι θα έλεγα ότι επιζητούσα να κλάψω. Έτσι. Επιζητούσα να εκτονωθώ. Να εκτονωθώ όμως πώς. Κλαίγοντας για ένα νέο. Κάθε μέρα σκοτωνόντουσαν παλικάρια. Θυμάσαι πολύ καλά. Έκανε ζήτημα τότε και κάναμε αντίσταση. Είμαστε και εμείς σε συνεχή κίνδυνο. Σε συνεχή κίνδυνο. Από το πρωί ως το βράδυ. Αλλά όταν έφτασε η στιγμή να σηκώσουμε το φέρετρο, νιώσαμε ότι έφτασε η μεγάλη μας στιγμή. Έτσι. Έπρεπε κάποιον ήρωα να σηκώσουμε κι εμείς. Δεν μπορούσαμε να πάμε στο Χαϊδάρι και να βρούμε έναν από τους ήρωες που τρεκιστήκαν στην Κεσαριανή και να πούμε, Αλέκο μου, παλικάρι μου, σε σκοτώσανε, ας σε σηκώσω εγώ. Ναι. Δεν γινότανε. Ναι. Ενώ μπορούσες να πεις, Κωστή Παλαμά, ναι, αν σε σηκώσω στην πλάτη μου, σηκώνω την Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Και εγώ ένιωθα, από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου ίσως, η μέρα που καθόρισε την μετέπειτα ζωή μου, ένιωσα ότι σήκωνα την Ελλάδα. Ήταν ένα ξέσπασμα του ελληνικού λαού να δείξει πόσο ζωντανό ήταν το στοιχείο αυτό και πόσο πίστευε, να πούμε, στην ελευθερία που έχει μνήσει κατ' επανάληψη ο Παναμάς. Και τον ακολούθησε και ήθελε να δείξει τον τρόπο αυτόν της ελευθερίας, ότι θα έρθει μια μέρα η ελευθερία, όπως και ήρθε. Και γι' αυτό τον ακολουθήσαμε όλοι. Και όταν μπήκαμε στο ναό, συνέβη τούτο. Ένα
κάποιο σύθρινο γυναικών. Υπήρχαν γυναίκες αρκετές βέβαια, φοιτήτριες, ξέρω κι εγώ, απλές γυναίκες, διανοούμενες γυναίκες. Ήταν και η Μαρίκα η Κοτοπούλη, ηθοποιοί πολλοί κτλ. Κτλ. Και ένα σύθρινο γυναικών. Άρχισε η ακολουθία. Χωροστατούσε ο Δαμασκηνός τότε, ο οποίος ήταν και αρχιεπίσκοπος. Τον Μπράξον αγαπούσε και ήταν ο πιο αγαπητός άνθρωπος μέσα στο βήμα. Ξαφνικά, χωρίς καμιά προαναγγελία, προβάλλει ο Σικελιανός, ο οποίος ακουμπάει το χέρι του στο φέρετρο και αρχίζει να απαγγέλει εκείνο το συγκλονιστικό αληθινά ποίημα. «Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα. Βόγκα πεάνα, οι σημαίες οι φοβερές, στις λευτεριάς ξεδιπλωθείτε τον αέρα». Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ήταν τέτοιος ο ήχος, ώστε αναταραχτήκαμε όλοι. Πρόλαβε να γυρίσω εδώ τον αρχιεπίσκοπο και είδα ότι είχε τυναχτεί. Μέσα στο εκκλησίασμα δημιουργήθηκε τόση εντύπωση και εκείνο το σύθρινο των γυναικών ήταν σαν ένα χωρικό αρχαίας τραγωδίας, ένας κύκλος, να πούμε, θρήνου και λόγου, βαβούρας λόγου, χωρίς να καθορίζει κανείς. Και έρχεται κοντά ο Σωτήρης ο Σκύπης, ο οποίος απαγγέλει και αυτός ένα θαυμάσιο ποίημα. «Θα σε κλάψουνε μια μέρα οι ίδιοι αυτοί που μας σκοτώνουν έναν ένα, σαν ξυπνήσουν από τη μέθη τους και αντικρίσουν τι ερημιές εσκορπίσανε στο διάβα τους σαν αρρύθμητες καρδιές». «Κι έπεσες», είπε ο Σκύπης, «καθώς από σεισμό πέφτει μια μαρμάρινη κολόνα κάποιου πανάρχαιου ναού, σαν τον Παρθενώνα, ήρωα ποιητή του αιώνα». Το ποίημα του Σκύπη δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν ήταν προγραμματισμένο, ούτε είχε δοθεί εντολή στο Σκύπη, αλλά διέσπασε τον κλειό των ανθρώπων που ήταν μπροστά στο φέρετρο του ποιητή και μπήκε με θάρρος μπροστά και το απήγγειλε. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Δαμασκηνός θύμωσε, γιατί δεν το γνώριζε. Γιατί δεν το γνώριζε, δεν το γνώριζε αυτό, ναι, το πράγμα βεβαίως. Ήταν μια αυθόρμητη, να πούμε, επίθεση την οποία έκανε ο Σκύπης. Είχε συνέπειες όμως αυτό μετά. Κυνηγήθηκε ο Σκύπης από τους Γερμανούς. Ο Σκύπης σε όλη του την υπόλοιπη περίοδο περίμενε να έρθουν οι Γερμανοί να τον συλλάβουν. Γιατί το ποίημα αυτό μίλαγε ότι τα βόλια των βαρβάρων και τα λοιπά μιλούσε. Είχε μηνύματα. Ναι. Αλλά δυστυχώς το παράπονό του. Τρώγαμε πάντοτε μαζί με το Σκύπης του Ναβέροφ τότε της Οδού Σταδίου και τα μεσημέρια βρισκόμαστε στο Ζαχαράτου το καφενείο. Το παράπονο του Σκύπη ήταν ότι δεν πήγαν να τον πιάσουν. Τελειώνει η κηδεία και φωνάζει ο Σικελιανός: «Ελάτε οι νέοι, εσάς σκεπτόταν ο Παλαμάς όταν έγραφε. Έτσι. Τεινάζομαι από το Στασίδι, αναποδογυρίζω καρέκλες, ούτε θυμάμαι πώς έγινε αυτό το πράγμα. Άλλη μια επίδειξη του αγνώστου θράσους μου, φτάνω μέχρι το φέρετρο και το παίρνω στον αριστερό μου ώμο». Εκείνο στο που δεξί θα πω, του ώμο ο Σικελιανός. Θα σε διακόψω. Εκείνο που ήταν το χαρακτηριστικό, εγώ τα έβλεπα, να πούμε, από ένα πλάνο 2 μέτρα μακρύτερα, 3. Παραμέρισε ο Γιώργος και ο Σικελιανός, αλλά και ο Σπύρος ο Μελάς και ο Σκύπης που ήταν κοντά, παραμέρισαν τους αυτούς, τους επαγγελματίες εκεί, αυτούς... Νεκροπομπούς. Τους παραμέρισαν και μάλιστα ο Γιώργος με έναν βίαιο τρόπο τον έσπρωξε παραπέρα και εκείνος λέει, τι να συμβαίνει εδώ πέρα. Έτυχε να είναι λοχίας μου κάποτε στο στρατό αυτός ο άνθρωπος. Αλήθεια. Ναι. Κοίταξε σύμπτωση. Ναι. Και βρίσκομαι με το φέρετρο στον αριστερό μου ώμο και ο Σικελιανός από την αριστερή μου πλευρά στο δεξί μου ώμο. Ναι, το φέρετρο στο δεξιτό. Και ξαφνικά μας είπανε ότι το φέρετρο πρέπει να πάει αλλιώς, διότι πρέπει ο νεκρός να πάει προς το μνήμα με τα πόδια πρώτα και όχι με το κεφάλι. Οπότε αλλάζουμε ώμους. Ο Σικελιανός μένει στον αριστερό του ώμο, εγώ δε στο δεξί μου ώμο και έτσι βρεθήκαμε να είμαστε και οι δύο μπροστά. Βγήκαμε από την εκκλησία, ένα πλήθος βουβό
Μερικοί νυγμοί ακουγόντουσαν που και που. Αλλά το συγκλονιστικότερο είναι ότι καθώς βραδίζαμε με έναν περίεργο ρυθμό, ο οποίος δεν ήταν σιγανός, αλλά ήταν ένας ρυθμός, λες και εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόμαστε για πυρίχιο μπροστά στο θάνατο. Δεν ξέραμε τι θα κάναν οι Γερμανοί. Ήταν κρυμμένοι παντού, τους διέκρινα και πίσω από τους θάμνους. Ήτανε και κάτι άλλο, Γιώργο. Δεν ξέραμε και τι θα κάνουν οι συνάδελφοι, οι αντιστασιακοί, οι συνάδελφοι της αντίστασης, οι οποίοι είχαν περιζώσει την πομπή και την είχαν περιζώσει την πομπή οπλισμένη. Εγώ τους ήξερα. Όχι εμφανώς βέβαια. Όχι, καλά, άλλοι μόνο. Αλλά όλοι είχαν τα πιστόλια τους. Εγώ τους ήξερα, να πούμε. Ήτανε αρκετοί συνάδελφοι εκεί πέρα της αντίστασης και δεν ξέραμε μην τυχόν σε κάποια στιγμή γίνει κανένα πατατράκ. Του οποίου οι συνέπειες θα ήταν προσμέτρητες και τραγικές. Συνέπειες. Στην κηδεία του Παλαμά παραβρέθηκαν ο κατοχικός πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος με πολλούς υπουργούς του, ο δήμαρχος, εκπρόσωποι των γερμανικών και ιταλικών αρχών κατοχής, ο επίσημος απεσταλμένος του Χίτλερ και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το τι θα συνέβαινε αν κάποιοι έχαναν την αυτοκυριαρχία τους. Εκείνο το απερίγραπτο πατριωτικό ξέσπασμα θα μετατρέπεται σε τραγωδία. Πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 1943. Και η πομπή συνέχισε το δρόμο της με τον προκαθορισμένο της ρυθμό προς ένα σκοπό πολύ θλιβερό. Να βάλουμε μέσα στη γη που της ανήκε ή στη γη που του ανήκε τον Κωστή Παλαμά. Μια δόξα. Μια δόξα. Μια δόξα, έναν οδηγό, έναν άγγελο. Σε μια στιγμή βλέπω αριστερά μου μια γυναίκα να πέφτει στα γόνατα και να κάνει το σταυρό της. Σε λίγο μια δεύτερη, ύστερα κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Είδα έναν ξανθό, πολύ ξανθό άνθρωπο, με αχυρένια μαλλιά, ντυμένο με μια περίεργη καμπαρδίνα, εκείνη που φορούσαν οι ύποπτοι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Κατάλαβε ότι ήταν Γερμανός με πολιτικά. Κοίταξε τις γυναίκες αυτές που γονατίζανε με ένα ύφος έκπληκτο, σαν να μην καταλάβαινε γιατί, που μπορούσε να καταλάβει. Και ένιωσα να κοιτάνε πάντι από τα μάτια μου δύο δάκρυα, μετά περισσότερα, σχεδόν δεν έβλεπα μπροστά μου. Και φοβόμουν να μην παραπατήσω, πέσω, παρασύρω και άλλους, παρασύρω το φέρετρο, τον αγαπημένο μου. Και φτάσαμε κάποτε μπροστά στον τάφο. Εκεί στον τάφο, ο οποίος ήταν στο χαμήλωμα του νεκροταφείου, δεν ήταν ψηλά, ήταν στο χαμήλωμα του νεκροταφείου, ήταν συγκεντρωμένος όλος ο πνευματικός και καλλιτεχνικός κόσμος. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μαντούδης, ο Μιχάλης, ο αείμνηστος, ήταν τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, του τμήματος γραμμάτων εκεί του Υπουργείου Παιδείας. Και ο τάφος γεμάτος λουλούδια. Είχαν εντωμεταξύ αρχίσει να ρίχνουν λουλούδια τόσο που αναγκάστηκαν οι εργάτες εκεί να μπουν μέσα και να βγάλουν ορισμένα λουλούδια για να υπάρξει κάποια αδειά για να μπει το φέρετρο. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας Γερμανός αξιωματικός με στολή χρώματος χακί, όχι πράσινη όπως των άλλων Γερμανών, με μόνον ένα παράσημο, το διάσημο ενός παρασίμου επάνω στο πέτο του, όχι ακριβώς στο πέτο, εκεί που κουμπώνει το μονόπετο σακάκι του, το στρατιωτικό, και συνοδευόμενος από δύο της Feldgendarmerie, αυτούς που είχαν τα κάτι νεφροειδή μεταλλικά. Ήταν η ειδική υπηρεσία της Γεστάπο αυτή. Όχι, δεν ήταν Γεστάπο, ήταν η χωροφυλακή. Α, η χωροφυλακή. Feldgendarmerie, τη λέγανε. Αυτός
ακουμπάει ένα στεφάνι το οποίο κρατούσε επάνω στο φέρετρο και λέει «Aus das Dritte Reich für Kostis Palamas». «Heil Hitler!» Και ήταν η βρισιά που βρώμισε το χώρο. Όλοι νιώσαμε ότι μας τύπησε στην καρδιά κρύο δολοφονικό μαχαίρι. Στάθηκε για λίγο ο Γερμανός. Το μάτι μου πήρε την υπογραφή Άντολφ Χίτλερ με κρυσά γράμματα πάνω στην κόκκινη κορδέλα. Και το παίρνει ο Σικελιανός αυτό το στεφάνι εκείνη την ώρα και του δίνει μια και το σβουρίζει και το πετάει σαν υπτάμενο δίσκο έξω από τη μάντρα του νεκροταφείου. Εξυφανίστη το στεφάνι. Και αρχίζει ο λαός ένα χωρικό, θα επαναλάβω αρχαίας τραγωδίας, τον εθνικό ύμνο. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Ήτανε μια συγκλονιστική ώρα λαού, μια συγκλονιστική ώρα ελληνισμού, μια συγκλονιστική ώρα έθνους. Ήτανε ολόκληρη η παράδοση του πνευματικού μας πολιτισμού. Γιατί παράδοση, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτός ο βιωμένος πολιτισμός. Ο οποίος έρχεται από τα πανάρχια χρόνια. Με συμπαθάτε για την κάποια συγκίνηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχει συγκίνηση ένας άνθρωπος. Και τότε μια φωνή υψώθηκε στον αέρα. Μια βροντερή φωνή η οποία τραγούδησε τον ύμνο της ελευθεριάς. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Εγώ τότε είχα μια φωνή τενόρου. Τραγούδησα με την ψυχή μου και ήταν η πρώτη και μόνη φορά που εξετελέστη, που ακούστηκε, που τραγουδήθηκε ο εθνικός ύμνος σε ανοιχτό χώρο σε όλη τη διάρκεια της κατοχής. Και νόμιζε κανείς ότι θα ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή. Θα ξυπνήσει στο κάλεσμα της μούσας του της ίδιας που του ψιθύριζε εκεί τα ίδια του τα λόγια με πινδαρικό στόμα. Ξύπνα, δεν είσαι πλάστης αγαλμάτων. Ξύπνα, τραγούδια τραγουδάς. Μες στο τραγούδι σου είναι ο διαλεκτέ μου όλες οι σάρκες και όλες οι ψυχές από τα όνειρα των κρίνων ως των λαών της δίψες. Ξύπνησε, για ιδές. Των λαών της δίψες ήταν το τραγούδι του και του ελληνικού λαού η δίψα για την ελευθεριά είχε έρθει στα χείλη του και με παλώμενη φωνή τραγούδησε τον ύμνο εκείνη την ιερή ώρα που ο ποιητής του αποχαιρετούσε τη ζωή. Και σε μια στιγμή ακούω πλάι μου ένα λυγμό. Γυρίζω και βλέπω το σκύπι να κλαίει με λυγμούς, κυριολεκτικά με ένα στήθος που σπαρτάραγε. Και ζήτησε το χέρι μου για να στηριχθεί. Εκεί ήταν και η Μαρίκα Οικοτοπούλη. Ακριβώς. Η οποία Μαρίκα Οικοτοπούλη μαζί με τον Κατσίμπαλη, που ο Κατσίμπαλη, για να πούμε και στο κοινό το οποίο ίσως δεν έχει κάποια ειδικότερη γνώση, ο Κατσίμπαλης υπήρξε ο μεγάλος μελετητής του Παλαμά και ο βιβλιογράφος, δηλαδή ο συντάκτης της βιβλιογραφίας, της παλαμικής βιβλιογραφίας. Ένα σπουδαίο περισπούδαστο έργο. Λοιπόν, με την Μαρίκα το ξεκινήσανε μαζί και όλος ο κόσμος και ήταν ένας βόγκος και μια ελευθεριά φωνή να υψώνεται στον αέρα, όπως πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος. Και τη ίδια στιγμή ακούω την παλμική βαθιά φωνή της Μαρίκας της Κοτοπούλη αριστερά μου να λέει στο σκύπι «Σωτήρη, σωτήρη, όχι κλάματα εδώ, μη μας δούνε αυτοί να κλαίμε. Σπίτι μας να κλάψουμε όσο θέλουμε, αλλά μην μας δουν αυτοί να κλαίνε», το επανέλαβε. Ερήγησε για λίγο, τον ένιωσα να ρηγεί καθώς καρτζέρονταν επάνω μου, άρα έπαψε να κλαίει. Και για μένα, αφού τράβηξα μια φωτογραφία της Μαρίκας Κοτοπούλη με την Ελένη Παπαδάκη, αγκαλιασμένες να φεύγουνε, έφυγα κι εγώ από το νεκροταφείο με μια τελευταία ματιά στον άγγελο που με ελευθέρωσε, γιατί τη μέρα γύρι ξύπνησα το πρωί σκλάβος, αλλά το βράδυ κοιμήθηκα ελεύθερος. Ήσυχα και σιγαλά ζούσε από σε το σπίτι ομορφιά του αυγερινού και φως του αποσπερίτη.
ήσυχα και σιγαλά, φεγγάρια, ο στόμα, ο μάτι, μια βούλα σβήσατε στο φωνικό κρεβάτι. Ήσυχα και σιγαλά και με όλα τα φιλιά μας γύρισες προς τ' άγνωστο μέσα απ' την αγκαλιά μας. Ο Παλαμάς πάντα υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απ' τη μια μεριά Διόνυσος και απ' την άλλη μεριά Απόλλωνας. Αλλά εκείνο το οποίο κυριαρχούσε ήταν το Απολλώνιο στοιχείο. Έλεγε ο έρωτας είναι μια φαντασία, είναι κάτι έξοχο. Με τον έρωτα παιδιά μου μας έλεγε αγγίζεται το χιτώνα του Θεού σας. Ήτανε η φράση του. Με τον έρωτα αγγίζεται παιδιά μου το χιτώνα του Θεού σας. Και εγώ τότε προσέθετα τούτο και γελούσε. Ε, καλά, αγγίζουμε το χιτώνα του Θεού μας, αλλά να αγγίζουμε και κανένα χιτώνα θηλυκού. Ναι, και γελούσε. Αχ, Δημήτρη, Δημήτρη. Σ' αρέσουν αυτά. Και γελούσαμε, κάναμε να πούμε το σχετικό καλαμπούρι. Εσείς, η πνευματική νεολαία των χρόνων του 40, που ζήσατε εκείνες τις στιγμές, είδατε το ιστορικό γεγονός του θανάτου του Παλαμά σαν ένα μήνυμα θλίψης ή ελπίδας? Όχι, ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μέσα στη ψυχή του λαού ξύπνησε το συνέστημα της ελευθεριάς τόσο έντονο ώστε ο αγώνας εκείνος έγινε μέσα στη συνείδησή μας σαν μια ιερή υποχρέωση και τον θεωρήσαμε ιερό αγώνα. Χάρηκα αυτή την αντρίκια ψυχή, την μεγάλη ψυχή του λαού μας. Είχα πολεμήσει στην πρώτη γραμμή της Αλβανίας. Είχα δει 1000 πράγματα και είχα δει τον άνθρωπο σε 1000 διακυμάνσεις, την ανθρώπινη ψυχή σε 1000 αναδιπλωμούς. Αυτό το μεγαλείο δεν το είχα νιώσει. Εκλέγαμε. Και δεν κλαίγαμε για το χαμό του Παλαμά. Κλαίγαμε για τον ερχομό της λευτεριάς, την οποία είχαν εκείνες οι ώρες.